Τσερτένα και στην επόμενη μέρα με προσκεκλημένο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά, το πρόσωπο των ημερών, τον άνθρωπο που χειρίζεται τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία ιδιαίτερα, αλλά όχι μόνο, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγιναν και αντικείμενο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω όμως να βάλουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, να κάνω μια σημείωση σε αυτό. Να την κάνετε. Δεν είναι ακριβώς σωστό. Εγώ έχω αντιληφθεί στους τελευταίους 6 μήνες ότι και αν γίνει, το κάνω σημείο αντιπαράθεση. Δηλαδή, είπα στη Βουλή, θυμάμαι όταν γυρίσαμε από την Αμερική. Ναι. Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, όπου υπήρχε μια καταιγίδα δηλώσεων. Πήγανε μετά, είδανε κάποιον βοηθό. Πήγε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και είδε κάποιον βοηθό, αναπληρωτή βοηθό, βοηθό υπουργού. Τον εμφάνισε ως υφυπουργό. Εντάξει, το είχε ανάγκη αυτό. Και καναμούγκα, δεν είπαν τίποτα. Δηλαδή, όλο αυτό που σύστηκε η χώρα όταν γύρισε ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αντιπροσωπεία από την Ουάσιγκτον ήταν ανύπαρκτα. Και σήμερα τα έχουμε ξεχάσει. Απλώς μείναν ορισμένα αρνητικά στερεότυπα. Ξέρετε γιατί το λέω εγώ αυτό, γιατί θυμάμαι και το έχουμε συζητήσει μαζί. Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες έβλεπα να υπάρχουν κοινοί τόποι και συγκλήσεις και με τον τομεάρχη, τον αρμόδιο τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο έτσι ευρύτερα πολιτικό. Αυτό το τρίδημο αποφάσισε να... Ποιο είναι το τρίδημο? Είπαμε, οι ακραίοι, δεξιά, τα μεγάλα συμφέροντα και διαπλοκή και οι πολιτικοί που κάνουν μπίζνα, πολιτικοί δεν ξέρω τι άλλοι, με τέτοια είδη ζητήματα. Αυτό το σύστημα όλο και μέσα στο πάθος να ανατρέψουν την κυβέρνηση και έχοντας μια αντιπάθεια στο γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το βλέπουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν πρέπει να ακυρώνει την κριτική όμως. Είναι καλόπιστη. Η κριτική που είναι καλόπιστη είναι καλόπιστη. Και μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε κανένα ερώτηση. Γιατί θα ξεφύγουμε πάλι. Άλλο αυτό και άλλο θα γράψει. Παρακαλώ πάρα πολύ την Νικόλ τη Λιβαδάρη στο παράθυρο. Που θέλει να δολοφονήσει. Ότι είμαι ένα δολοφόνο που θέλω να εκτελώ με τα πιστόλια στον αφιένα των ανθρώπων. Αυτά τα γράφουν άρθρα σε υποτίθεται σοβαρέ εφημερίδε. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε για τέτοιο τύπο τι να σας πω. Είναι η μόνη κυρία της παρέας, λοιπόν, οπότε ας τη σεβαστούμε διπλά. Νικόλ μου, βάλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ στο κλίμα μετά τη Σύνοδο Κορυφής και εν ώψη της επίσκεψης του κυρίου Μουζάλα στην Άγκυρα, γιατί το έλεγα και πριν, αλλά νομίζω ότι ένα από τα θέματα, από τα μείζωνα θέματα της επίσκεψης Ερντογάν ήταν και το προσφυγικό, ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Φάνηκε από τη Σύνοδο Κορυφής. Ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό? Να σας βάλω ουσιαστικά, Σεραφείμ, σε ένα νέο ναρκοπέδιο για το προσφυγικό, γιατί ένα ευρωπαϊκό ναρκοπέδιο έχουμε ξαναδεί στοιχώς στο προσφυγικό μετά την Σύνοδο Κορυφής, μετά την τορπίλη του Ντόναλντ Τούσκ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ξέρουμε όλοι, ουσιαστικά νομιμοποίησε το παιχνίδι των σκληρών του Βίζεγκρατ, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, θέτοντας de facto υπό αμφισβήτηση και υπό επανεξέταση την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, η οποία προβλέπει τις υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις, ποσοστώσεις υποχρεωτικές για την υποδοχή προσφύγων στις υπόλοιπες χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την πρόταση τους, και η οποία μεν δεν πέρασε στη Σύνοδο στο κείμενο συμπερασμάτων, αλλά άνοιξε ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άνοιξε και ένα πολύ κρίσιμο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο, που θεωρητικά τουλάχιστον πρέπει η Ευρώπη να καταφέρει να υπερβεί τους διχασμούς της και να καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για το μεταναστευτικό, την πολιτική ασύλου, την ημιθανή ήδη συμφωνία του Δουβλίνου. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα καλείται να δώσει άλλη μια μάχη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από αυτή την πρόταση. Υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχει όμως και ένας νέος διχασμός. Και αυτό που επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά είναι να προχωρήσει σε αυτό το δύσκολο ναρκοπέδιο, θωρακίζοντας περαιτέρω την Ευρωτουρκική Συμφωνία για το προσφυγικό, μια συμφωνία η οποία έχει και αυτή πολλά αγκάθια. Ένα θετικό της σημείο όμως ήταν η θετική προσέγγιση με την οποία έχουμε μάθει ότι αντιμετώπισε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά την εδώ επίσκεψή του την προοπτική να υπάρχουν επαναπροωθήσεις προσφύγων και από την ενδοχώρα προς την Τουρκία. Επαναπροωθήσεις βεβαίως πάντοτε προσφύγων. Θα μας το πει και ο Υπουργός, αυτό νομίζω ότι θα είναι και το αντικείμενο της
των συναντήσεων που θα έχει ο κύριος Μουζάλας στην Άγκυρα. Κρίσιμες συναντήσεις. Ο κύριος Μουζάλας, κατά τις πληροφορίες, πάει την Πέμπτη στην Άγκυρα και εκεί περιμένουμε να προχωρήσει ακριβώς αυτή η συμφωνία, η οποία βεβαίως προϋποθέτει και εσωτερικά βήματα στην Ελλάδα, προϋποθέτει νομοθετικές τροποποιήσεις ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες που μεταφέρονται στην ενδοχώρα για να αποσυμφορηθούν τα νησιά να μπορούν να διαμένουν σε κλειστά κέντρα, όπως προβλέπει η συμφωνία με την Ευρώπη. Και βεβαίως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου, εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Εκεί υπάρχουν και λεπτά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την τήρηση αφενός του διεθνούς δικαίου, αλλά αφετέρου και την προσαρμογή της νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Νικόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι έβαλε. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Έβαλε το πλαίσιο. Συγκυρία. Έβαλε το πλαίσιο η Νικόλη Λιβαδάρη, κύριε Υπουργέ, για μία σειρά από ερωτήματα. Πρώτον, εσείς πήγατε, είχατε επαφές με τις χώρες του Βίζεγκραντ. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι σας ασκήθηκε για μία κριτική υπό την έννοια ότι οι χώρες αυτές και οι ηγέτες των χωρών αυτών έχουν ασκήσει δρυμία κριτική και κατά τη γνώμη μου και προσβλητικά, με προσβλητικά λόγια σε βάρος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια για το προσφυγικό. Ήταν αυτοί που ενδεχομένως ήθελαν η Ελλάδα να γίνει ένα μεγάλο νησί και να μένουν εδώ όλοι οι πρόσφυγες που θα ερχόντουσαν από την Συρία. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τούσκ, έρχεται και ταυτίζεται με τις χώρες αυτές. Φοβάμαι ότι και η Αυστρία. Τα δείγματα αυτά είναι θα ενταχθεί σε όλο αυτό το μπλοκ. Είναι το δεύτερο ζήτημα. Και το τρίτο ζήτημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή μία συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας που βάλετε πανταχώθεν, που βάλετε από πολλές μάλλον ευρωπαϊκές χώρες. Και σας ρωτώ ευθέως εάν μπορεί να επιβιώσει αυτή η συμφωνία ή αν ενδεχομένως θα δούμε πάλι πολύ μεγάλες προσφυγικές ροές τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια από την Τουρκία. Βάλατε πολλά θέματα. Ναι, τα έβαλα όλα μαζί. Όλα. Όχι, δεν ξέρω αν όλα είναι, αλλά πολλά. Ας προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε με μια τάξη. Εγώ, καταρχάς με τη σχέση μας με το Βίζεγκραντ. Ποιος να μου κάνει κριτική. Εγώ σας θυμίζω ότι όταν η Βίζεγκραντ αρχίζει να μιλάνε άσχημα για τη χώρα, τόλμησα και έκανα αυτό που έφυλα να κάνω και δεν γινόταν ποτέ πριν. Κρίση γιατί... με την Τσεχία. Πήρα τον πρέσβη μας από την Τσεχία και τον έφερα στην Αθήνα. Με κατήγγυλαν όλοι αυτοί που με καταγγέλουν, όλοι αυτοί που με καταγγέλουν και σήμερα, με την ίδια επιπολαιότητα, ό,τι και αν γίνει με Ισπανία, αν γίνει με Αυστρία, αν γίνει για οτιδήποτε θέμα θέλετε, προτρέχουνε θα έλεγα. Δεν μου καταλάβει ότι η διπλωματία θέλει υπομονή, νυφαλιότητα, μεγάλες αναπνοές. Και έγινε, σας θυμίζω, μετά από 4 μέρες, επίσημα η τσεχική κυβέρνηση, όπως και η Ισπανική στο πρόσφατο επεισόδιο, μαζί της συγγνώμη. Και ούτε από αυτό δεν διδαχτήκανε. Ότι κάτι ήξερε και η κυβέρνηση που τόλμησε να μην αφήσει να αφισβητηθεί η χώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η Βίζεγκραντ δεν είναι η σύμμαχή μας, η περιοχή μας. Όμως υπάρχουν ζητήματα για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε. Παράδειγμα χάρη, θα σας πω τι κάναμε. Κάναμε μια, μετά από δικιά μου πρόταση, κάλεσε ο Πίτερ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, μια σύσκεψη των χωρών του Βίζεγκραντ και των Βαλκανίων. Έχουμε μια συμμαχία, η B4, που είναι η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλεσαν και τη Σλοβενία και κάλεσαν και τη Σερβία ως την πιο προωθημένη από τις υποψήφιες χώρες για να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί να σας το πω εδώ. Συζητάνε σήμερα για τον Brexit. Συζητάνε από την άλλη μεριά για τη διεύρυνση. Από πίσω ξέρετε τι θα έρθει. Επειδή έχω πείρα, ξέρετε ότι έχω κάνει, έχω κάνει δεκάδες διαπραγματεύσεις στο παρελθόν. Θα χάσουν μικρές από χώρες πίσω δικαιώματα. Θα έρθει και θα πούνε: γίναμε τώρα 35-40 χώρες στην Ευρώπη, δεν μπορείτε να έχετε επίτροπο, δεν μπορείτε να έχετε πολλούς ψήφους κλπ. Αυτό οι νέες χώρες δεν το έχουν σκεφτεί. Αυτές οι νέες χώρες, η πλειοψηφία τους, με την Πολωνία, Ρουμανία θα δούμε στο μέλλον γιατί είναι σχετικά πιο μεγάλες, αλλά όλες οι υπόλοιπες είναι στα μεγέθη τα δικά μας. Έχουμε κοινά συμφέροντα από τώρα. Να προετοιμαστούμε και να αποτρέψουμε κοινόπια προσπάθεια στο όνομα της διεύρυνσης που όλοι υποστηρίζουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κοπούν τα δικαιώματα των μικρών και μεσαίων κρατών. Φοβάστε ότι μπορούμε να χάσουμε τον Επίτροπο.
Εμείς το γράψαμε στην εφημερίδα. Αν δεν ετοιμαστούμε ορθά, μπορούμε να πάθουμε ζημιές. Και η Ελλάδα είναι αυτή που πρώτη πήρε την πρωτοβουλία, δεν είναι ευχαριστημένη πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η πρωτοβουλία της Βουδαπέστης θα συνεχιστεί με μια ανάλογη συνδιάσκεψη στην Αθήνα, με τη διαφορά ότι συμφωνήσαμε ότι θα καλέσουμε όλες τις υποψήφιες χώρες για να συζητήσουμε με όλες τις υποψήφιες χώρες για τη διεύρυνση. Διότι εμείς έχουμε ανάγκη οι υποψήφιες χώρες να είναι από τώρα φίλες μας και να έχουμε ένα κώδικα συνεννόησης, διότι σε μια Ευρώπη των 35-38 κρατών, ουδής από αυτά τα νέα μικρά βαλκανικά κράτη, ουδένα δηλαδή, δεν πρόκειται να τους ακούει κανείς που έχουν 600.000, ένα εκατομμύριο πληθυσμό κλπ. Αλλά ούτε καν εμάς. Εάν δεν πάρουμε μέτρα, να φτιάξουμε μια ομάδα κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων που θα αντισταθεί σε μια Ευρώπη. Αυτό σε θέματα διεύρυνσης βέβαια. Αυτό γιατί στο τρόπο. Προσφυγικό, μάλλον όχι, είναι. Είπατε όμως για την συνάντηση στη Βουδαπέστη. Συζητήσαμε αυτό και τα ενεργειακά βέβαια που υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Θα έλεγα μάλιστα, ξέρετε ότι οι χώρες του Βίζογκρατ είναι πάρα πολύ κριτικές. Το γεγονός ότι κόπηκε ο South Stream, δηλαδή ο αγωγός από τη Ρωσία στο όνομα διάφορων τυπικών διαδικασιών, αλλά επιτρέπεται ή τι να επιτρέψουν το North Stream, το βόρειο δηλαδή, νούμερο 2, όπου η Γερμανία θα καταδύσει να έχει το μονοπόλιο της διανομής φυσικού αέρου. Αυτό είναι που ενδιαφέρει στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Του ρωσικού φυσικού αέρου. Συζητάτε ξανά South Stream εσείς. Και λοιπά. Εμείς συζητάμε άλλα πράγματα. Τώρα να μπούμε στην ενέργεια. Λέω, υπογράψα η Βίζογκρατ. Έχουν αυτή την τοποθέτηση. Δεν το κάνετε, συζητάτε αυτά τα άλλα πράγματα. Να κλείσουμε λίγο το προσφυγικό, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στα νησιά. Και να το βάλουμε το θέμα αυτό. Το ενεργειακό, όπως ξέρετε, το συζητάμε μια τετραμερής Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία. Αυτή είναι η μορφοποίηση. Συζητάμε τα προβλήματα της ενέργειας ενώ των μεγάλων αγωγών, του ηλεκτρικού καλωδίου, του EastMed κλπ. Τώρα για τους πρόσφυγες. Όταν πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη φορά ως υπουργός, ήμουνα μια μέρα ορκισμένος. Αν θυμόσαστε, είχα ορκιστεί μια μέρα πιο νωρίς από την υπόλοιπη κυβέρνηση για να προλάβω τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Τους μίλησα ότι έρχεται το προσφυγικό πρόβλημα. Και εκεί μου επιτέθηκε ο διεθνής τύπος την επομένη, σας θυμίζω, και μετά στη Ρήγα που έγινε η άτυπη, βομβαρδίστηκα μαζί με τον ελληνικό τύπο, όπως πάντα, να μην χάσουν ευκαιρία. Ότι θέλω να αποπροσανατολίσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέτω το θέμα το προσφυγικό, ενώ το κύριο θέμα είναι η Ουκρανία. Εγώ τους έλεγα, εντάξει, η Ουκρανία υπάρχει, είναι ένα αντικείμενο, ένα θέμα, αλλά έρχεται ένα ακόμα πιο σοβαρό θέμα, για τον Νότο τουλάχιστον, που είναι το θέμα το προσφυγικό. Δηλαδή, από την πρώτη μου παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσα αυτό το θέμα. Γιατί το έθεσα αυτό? Διότι τι είναι, ναι, και το κάναν μετά, να κόψουν τη χρηματοδότηση από τον ΟΗΕ, τον ΟΗΕ και κατά προέκταση ΟΗΕ, και τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των περιοχών, των κατασκηνώσεων εκατομμύριων ανθρώπων στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Και αυτό που με ανησυχούσε τότε ήταν ότι αν σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση, που ήταν 14 δολάρια το μήνα και την πήγανε στο ένα ακόμα τόσο το μήνα, με αυτό να πιείς, να κοιμηθείς, να κάνεις, φοβόμουν, ένα πράγμα που έγινε, ότι θα κινηθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και θα αναζητήσουν το δρόμο προς τη Δύση. Και μάλιστα τους έλεγα τότε ότι ακόμα και με τα δικά σας τα κριτήρια είναι θα σας βγει πολύ πιο ακριβώς ο πρόσφυγας που θα πρέπει και οφείλουμε να προστατεύσουμε στη Δυτική Ευρώπη από τον πρόσφυγα που τον φροντίζουμε να είναι κοντά στην οικία του. Αυτό τότε, τώρα αυτό, πάμε. Τότε, όχι. Ναι. Το δεύτερο έχει μια σημασία. Το δεύτερο που εγώ δημόσια το διακηρύττω είναι ότι ενώ υπήρξαν πολλές συζητήσεις και κινήματα θετικά, αρνητικά γύρω από το προσφυγικό, δεν τέθηκε ποτέ ο πυρήνας του προσφυγικού προβλήματος. Δεν εννοώ τους οικονομικούς μετανάστες τώρα, το προσφυγικό, που είναι η πόλεμη. Και θα έλεγα και για την αριστερά, αυτοκριτικά για όλη την αριστερά της Ευρώπης, για πρώτη φορά στην ιστορία των πολέμων, στη σύγχρονη εποχή, δεν αναπτύχθηκαν αντιπολεμικά κινήματα που να εμποδίζουν και να στριμώχνουν όλους αυτούς που είχαν πολεμικά σχέδια για την περιοχή. Σας θυμίζω ότι εγώ, δεν σας θυμίζω γιατί είμαι πιο μεγάλος, αλλά να θυμίσω σε όποιον θυμάται. Εμείς πολιτικοποιηθήκαμε στην εποχή πριν από τη Χούντα με την υπόθεση της Αμερικής, αλλά και με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ο πόλεμος, η μάχη ενάντια σε ένα πόλεμο που ήταν πολύ πιο μακριά και δεν είχε καθημερινές επιπτώσεις σε εμάς, από σκοπιάς πολιτικής, ηθικής κλπ. Δυστυχώς αυτό δεν υπήρξε. Το τρίτο είναι ότι στην υπόθεση του προσφυγικού
αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει όραμα. Εγώ τους έλεγα, ποια είναι η πολιτική μας που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ήπια ισχύς σε σχέση με την πολιτική στους πρόσφυγες που ακολουθεί η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το εξαιρετικό και ιδιαίτερο ευρωπαϊκό. Αυτά όλα, το κόψιμο των χρημάτων, η μη καταπολέμηση των πολέμων που ξεκίνησαν και από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και συνηθίζω να λέω ότι οι άλλοι κάνουν τους πολέμους, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι πληρώνουν με το προσφυγικό, δημιούργησαν αυτό το τρομερό προσφυγικό ρεύμα. Με τον Ερντογάν τώρα τι συμφωνήθηκε και τι περιμένουμε. Θα το εξηγήσουμε όμως, αφού τα βάλα τώρα. Δεν φταίει ο Μουζάλα. Τώρα λέω, αυτό που έχει μια ελπίδα είναι ότι άρχισε να περιορίζεται ο πόλεμος στη Συρία. Και αυτό που πρέπει να δει η Δύση είναι πώς θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, ώστε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων, αντί να κοιτάνε να πάνε μακριά προς τη Δύση, οι Σύριοι δεν ήταν λαός μετακινήσεων, να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Τα λεφτά αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τους είπα προχθές στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου, ακριβώς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα έχουν μια ελπίδα, μια προσμονή που θα ταυτίζει τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντά μας να επιστρέψουν σε μια Συρία που θα ανοικοδομείται. Τώρα, με την Τουρκία. Με την Τουρκία υπήρξε μια συμφωνία ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή. Μέχρι εδώ έχετε πάντως, κύριε Υπουργέ, γιατί το ΚΚΕ λέει ότι είστε ενταγμένοι πολύ βαθιά μέσα σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό με το ΝΑΤΟ κλπ. Και είστε από τους πρωταγωνιστές. Αφού το είχατε δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν έχει άλλες μυστικές πληροφορίες του ΚΚΕ, στη Συρία, στη Λιβύη και στο Ιράκ δεν βάρσαν ελληνικά αεροπλάνα για να είμαστε βουτυγμένοι μέχρι εδώ. Και έχουμε φροντίσει να μην ανακατευτεί η Ελλάδα με κανέναν τρόπο στους πολέμους οι οποίοι διεξάγονται όσον αφορά το πολεμικό τους μέρος. Το να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια στους πρόσφυγες είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το ΚΚΕ έχει αυτό το θεώρημα. Να σας πω και κάτι άλλο. Με πάτε σε διάφορα θέματα. αλλά να απαντήσω. Συγγνώμη. Κύριε συνάδελφε, επειδή έχουμε 15 λεπτά ακόμα και δεν έχουμε ανοίξει Σκοπιανό και Αλβανία. Το λέω για την οικονομία του χρόνου. Να πω μόνο πολύ γρήγορα. Το ΚΚΕ, όπου πάω, σε όποια χώρα και αν πάω, λέει πάω εκεί για να προωθήσω τις επενδύσεις της ελληνικής αστικής τάξης. Και τους είπα, και μου απάντησε ο Κουτσούμπας κάπως παράξενα από τη Λάρισα, ότι ρε παιδιά, αν σε 80 χώρες που έχω πάει έχω προωθήσει επενδύσεις της ελληνικής αστικής τάξης, έχετε μεγάλο δέος για την αστική τάξη χώρα, ότι μπορεί να κάνει επενδύσεις σε 80 χώρες. Αυτή η αστική τάξη είναι ρετζίδικε. Το μεγαλύτερο της κομμάτι στην Ελλάδα και γι' αυτό έχουμε τον καπιταλισμό που έχουμε, τον τύπο του καπιταλισμού. Δεν είναι, εγώ συνήθιζα να λέω στα νιάτα μου, δεν είναι καν καπιταλισμός της προκοπής αυτός ο καπιταλισμός. Αυτή λοιπόν η άχρηστη ακόμα για την Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει τη δυνατότητα λοιπόν, να επενδύει παντού. Πάμε πίσω. Δώστε μου λοιπόν μια σύντομη απάντηση σε σχέση με το προσφυγικό. Λοιπόν, πρώτον, θα περάσει. Μην βάλετε ξανά καινούριε ερωτήσει. Όχι, όχι, όχι. Ήταν φταίω εγώ. Όχι, όχι. Τι περιμένουμε από την επίσκεψη του κυρίου Μουζάλα σε σχέση με την. Θα το δούμε. Με την κατάσταση προσφύγων από τα νησιά, μας βλέπουν στα νησιά τώρα, στην ενδοχώρα. Αυτό που συνεννοηθήκαμε και για πρώτη φορά η Τουρκία είπε ότι είναι ανοιχτή να το κουβεντιάσει. Και ο Ερντογκάν με θετικό τρόπο, δεν ξέρω αν η γραφειοκρατία του θα έχει τον ίδιο θετικό τρόπο, θα το δούμε. Ήταν ότι να μπορούν να φύγουν, να μεταφέρουμε πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα για να αναπνεύσουν τα νησιά, αλλά και για να ζουν καλύτερα οι πρόσφυγες, για να σώσουμε ζωές βασικά. Και να μπορούν μετά από εκεί να επαναπροωθούν αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο στην Τουρκία. Διότι με βάση. Μια τροποποίηση τη συμφωνία ουσιαστικά. Με βάση, ναι, αλλά σημαντική. Οι Ευρωπαίοι το δέχονται. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Υπάρχει δέσμευση τουρκική γι' αυτό δηλαδή. Ότι το συζητάει και το εξετάζει. Θα δούμε. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Ερντογκάν ήταν θετικός. Αλλά σας λέω εγώ, επειδή ξέρουμε. Συγγνώμη, τη διαδικασία της. Είδα τα στοιχεία, τα έχω από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όσοι φεύγουν από τα νησιά, γιατί γίνονται με την κατάσταση και πάρα πολύ μεγάλες, έρχονται νέες ροές και ξαναγεμίζουν τα νησιά. Μήπως είναι πως ένα δώρο άδωρο, αν δεν περιοριστούν και οι ροές ταυτόχρονα. Αν αυτοί, σωστό είναι αυτό, αλλά αν αυτοί που έρχονται στην υπηρετική Ελλάδα θα πηγαίνουν πίσω στην Τουρκία, τότε θα είναι η όλη η λειτουργία διαφορετική. Ε, βέβαια. Δηλαδή τώρα φεύγουν από τα νησιά, έρχονται εδώ, άρα δεν μπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία. Σεραφή, να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό. Ναι, να για το ίδιο κάτι... θέμα. Όχι, γιατί άλλο θέμα. Σε ποιο θέμα πάμε. Θα πάμε Σκοπιανό για να τα κρατήσουμε. Συμφωνώ, γιατί έχουμε 15 λεπτά, λιγότερο από 15 λεπτά.
Πάμε Σκοπιανό, έχουμε και εξελίξει σήμερα. Καλά αλλά... κρατάμε για τέτοια κύριε Υπουργέ, ώρα. Εγώ συνήθως διαβάζω και την ώρα. Όχι, κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, έγινε η πρώτη συνάντηση του κυρίου Βασιλάκη με τον ομόλογό του Σκοπιανό, ναι, στις Βρυξέλλες, τον κύριο Νίμιτς. Ναι. Θα γίνουν νέες συναντήσεις τον Ιανουάριο, από ό,τι φαίνεται. Εγώ θα ρωτήσω, επιδιώκεται να υπάρξει μια συμφωνία πακέτο? Θα υπάρξει μια συμφωνία για το όνομα και κάποια άλλα στοιχεία θα μείνουν για μετά, θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές? Γιατί θέλω να πω το εξής, ότι ο Νίμιτς έχει εντολή για το θέμα της ονομασίας. Υπάρχουν από εκεί πέρα άλλα ζητήματα. Το mandate του Νίμιτς είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι άλλα ζητήματα που είναι η γλώσσα, η εμπορική χρήση, τα ακρονίμια, όλα αυτά. Αυτά θα ζητηθούν σε άλλο επίπεδο. Θα πάμε ταυτόχρονα για μια συμφωνία? Και εν πάση περιπτώσει, θα ζητήσουμε συνταγματική κατοχύρωση της νέας ονομασίας? Αυτά είναι ζητήματα δηλαδή, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο τετράμινο, φαντάζομαι πεντάμινο, ώστε να μπορεί να υπάρξει δημοψήφισμα μέχρι το καλοκαίρι που έχει πει ο ΖΑΒ και να μπορεί να φτάσουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Αν δεν φτάσουμε εμάς δεν μας πειράζει. Όχι, εμάς μας πειράζει. Λοιπόν, να είμαι σαφής. Εγώ είχα μια συζήτηση στο ΝΑΤΟ, τους είπα ακούστε μην ξαναμπερδεύεστε, γιατί κάθε φορά που ξαναμπερδεύεστε δημιουργείται προβλήματα στη διαπραγμάτευση. Γιατί είναι διάφοροι εταίροι οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει τη φύρωμη, ιδιαίτερα κράτη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, και οι οποίοι νομίζουν ότι το καθήκον τους είναι να τους προτρέπουν να μην πολυσυμβιβάζονται. Εγώ νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι η φύρωμη να αποκτήσει και εμείς να το επιδείξουμε μια κουλτούρα συνένεσης και συμβασμού. Η κουλτούρα συνένεσης και συμβασμού σημαίνει ότι ούτε όλα μπορούν να τα πάρουμε εμείς, ούτε εκείνοι μπορούν να πάρουν όλα. Πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό, τον οποίο να είναι ωφέλιμος για τα δύο κράτη και ο οποίος να αντέχει μέσα στον χρόνο. Γιατί έχω δει διάφορες συμφωνίες, οι οποίες γίνονται, βγαίνει μια πλευρά και λέει τα πήρα όλα από την άλλη, και η άλλη πλευρά περιμένει την πρώτη ευκαιρία για να μην τα εφαρμόσει. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να υπάρξει νέα σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, διότι ο κ. Καμένος σήμερα ήταν πολύ σαφής. Δίνει όλο μαζί. Ναι, εντάξει, αλλά λέω να κλείσουμε το πρώτο θέμα. Στη συζήτηση που έγινε προχθές ανάμεσα στον κύριο Νίμιτς και στις δύο διαπραγματευτικές ομάδες, γιατί δεν ήταν μόνοι τους οι δύο παλιοί διαπραγματευτές, ο κύριος Νίμιτς έβαλε, μεθόδευσε τα ζητήματα που κατά τη γνώμη του είναι για προσυζήτηση και περιλαμβάνει πολλά από αυτά που αναφέρατε και που δεν αναφέρονται στην άμεση δεξιοδότησή του. Υπάρχουν ονόματα πάνω στο τραπέζι, γιατί είδαμε, στον τύπο. Από, ο κύριος Νίμιτς δεν έβαλε ονόματα. Από τα παλιά προφανώς. Δεν έβαλε κανένα όνομα πάνω στο τραπέζι. Η ηγεσία της φίλης βόρειας χώρας δεν έχει βάλει κανένα όνομα πάνω στο τραπέζι. Μόνο κάποια στιγμή σκεφτόντουσα λέει να βάλουμε ένα επίθετο μπροστά από το Ρεπουμπλίκ, δηλαδή μπροστά από το πολιτεία, το οποίο όπως τους είπα, το να βάλεις ένα επίθετο μπροστά από την πολιτεία προσδιορίζει το πολιτικό σύστημα, δεν προσδιορίζει το χαρακτήρα της χώρας. Εμείς τους είχαμε πει πώς καταλαβαίνουμε το θέμα. Τώρα έγραψαν κάποιες εφημερίδες. Ναι, είδα το Νέα Μακεδονία ότι είναι μία από τις ονομασίες. Λυπάμαι που με προτρέπετε πάλι να μιλήσω περί εφημερίδων, αλλά σπάει ο διάβολος στο ποδάρι και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Να σας εξηγήσω γιατί πρόκειται περί γελιοτήτων σιγά σιγά σε αυτή τη χώρα. Ήταν να γίνει συνάντηση Δευτέρα μεσημέρι με βράδυ και την Τρίτη το πρωί. Ξεκίνησε εμείς η δικιά μας αντιπροσωπεία, πήγε από την Κυριακή. Η αντιπροσωπεία της Φύρωμ, γιατί και οι αεροπορικές διασυνδέσεις δεν είναι πολλές, ξεκίνησε μέσω Βιέννης, γιατί δεν έχουμε απευθείας με την Βρυξέλλα τη Δευτέρα, πάνε μέσω Βιέννης στις Βρυξέλλες. Φτάσανε στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες δεν πετούσε πια αεροπλάνο. Και ο ίδιος ο κύριος Νίμιτς πήγε Ντίζελντορφ και από εκεί με αυτοκίνητο στις Βρυξέλλες, δηλαδή πήγε Γερμανία. Πήραν το αεροπλάνο για τη Φραγκφούρτη και από τη Φραγκφούρτη πήραν το τρένο που κάνει 6-7 ώρες και φτάσαν στις πρωινές ώρες της Τρίτης. Η συνάντηση έγινε λοιπόν στην Τρίτη μεταξύ 10 και 12. Για τη Δευτέρα. Ναι, για Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Οι εφημερίδες οι ελληνικές και τα site βγάλαν ήδη τη Δευτέρα το βράδυ ότι στο τραπέζι τέθηκε το θέμα Νέα Μακεδονία, μπήκε όνομα, έγινε συζήτηση κλπ. Σενάρια κατά φαντασίας. Όπως συνήθως, εμείς θα λέγαμε δεν έγινε αυτή η συζήτηση, οι σεναριογράφοι θα λέγανε και βέβαια έγινε. Αλλά τώρα έσπασε ο διάολος το ποδάρι και έπεσε πολύ χιόνι στις Βρυξέλλες και οι φυρομύτες. Καλά, φτάσανε... το Νέα Μακεδονία δεν είναι καμιά έκπληξη. Είναι ένα θέμα όνων που συζητιέται. Δεν συζητάμε για την έκπληξη. Συζητάμε αν έγινε συζήτηση. Α, όχι, αυτό είναι. Ναι. Μπορείτε να δεχτείτε ή να το πω διαφορετικά. Όχι, αυτό μπορείτε... να το πούμε όμως ότι κανένα όνομα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Έτσι. Κύριο Νίμιτς. Ναι. Να πω, μπορείτε να αποκλείσετε ότι μπορεί να μπει η Φυρόμ με το προσωρινό της όνομα στο ΝΑΤΟ? Δεν μπαίνει για πολλούς λόγους. Και αποκλείεται αυτό... δηλαδή. Και αυτό, και αυτό εξηγήθηκε. Κάτι παρεμφερές. Αναγνωρίζουμε εμείς στα Σκόπια
και στα Σκόπια μακεδονική ταυτότητα, κύριε Υπουργέ. Διότι η δήλωση που έκανε στο Βελιγράδιο ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ αμφίσιμη. Είπε ότι να σταματήσουν την αλυτρωτική ρητορία. Ναι, και να μην λένε ότι είναι μόνο απόγονοι των Μακεδόνων ή μόνο απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τους αναγνωρίζουμε μακεδονική ταυτότητα και σε αυτούς. Ακούστε να σας πω. Πρώτα απ' όλα με τον αλυτρωτισμό, εγώ το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω εξηγήσει από την πρώτη φορά που πήγα στα Σκόπια, πριν από 2 χρόνια, ότι σε μια συνέντευξη τύπου που θα είχε 400 δημοσιογράφους, έτσι ήταν από πάνω κλπ. Δεν θυμάμαι αν ήταν κανένας από εσάς, η οποία κράτησε 3-3,5 ώρες, μεγάλο για συνέντευξη τύπου. Τους εξήγησα ότι όταν πάω στην Αίγυπτο και μια πόλη λέγεται Αλεξάνδρεια, και εμείς έχουμε μια πόλη που είναι λόγω του Αγίου, δεν είναι λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αλεξανδρούπολη, δεν παρεξηγούμαστε, διότι κανείς στην Αίγυπτο δεν μας λέει ότι αφού έχουμε την Αλεξάνδρεια, μας ανήκει και η Αλεξανδρούπολη. Ή όταν πάμε στο Πακιστάν, σήμερα είχα και τους Αφγανούς φίλους και πειράζαμε, γιατί ξέρετε ο εκπρόσωπος τύπου μας λέει τα Αλέξανδρος, περί Μεγάλου Αλεξάνδρου, πιάζουμε συζήτηση. Ότι αν κάποιος λέει ότι, είναι, ότι ο προ-προ-πάπους του ήταν, ξέρω εγώ, Έλληνας μαχητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί κανένας δεν λέει ότι θέλει να πάρει εξαιτίας του ότι ο προ-προ-προ-προ-πάπους του ήταν μαχητής του Μακεδονικού στρατού, έχει δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πού αλλού. Ο αλυτρωτισμός έχει μεγάλη σημασία και ως σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ λοιπόν σε αυτή την πρώτη συζήτηση το εξήγησα αυτό. Και εξήγησα επίσης, στα αγγλικά είναι πιο χαριτωμένο, αλλά λέω. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι κακό πράγμα ότι υπάρχει αυτό το κράτος. Γιατί πιστεύαν όταν τους πρωτοσυνάντησαν ότι θέλουμε να τους διαλύσουμε. Πήραν και κάτι σχέδια στο παρελθόν, κατά τη γνώμη τους. Και εγώ είπα ότι δεν είναι κακό πράγμα. Ίσα-ίσα είναι καλό. Μπορεί να το πει και Θεοδώρο που υπάρχει αυτό το κράτος. Αλλά είχε Γκοτ, μας έδωσε αυτό το δώρο. Αλλά είχε λάθος νονό, Godfather. Και είναι ένα πείραγμα που κάνω πάντα, ας πούμε. Έχουμε πάντα χαμόγελα με τους συνομιλητές μας. Αυτά για τον αλυτρωτισμό. Τα υπόλοιπα που λέτε. Είτε τοποθετηθώ υπέρ είτε κατά, θα έχω παραδώσει τους διαπραγματευτικούς μου στόχους. Μισό λεπτό. Πράγματι, δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε. Αλλά εδώ είχαμε δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού. Και δεν μου το ξεκαθαρίζετε αυτό. Μα θέλετε να σχολιάσω μια δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σχολιασμός θα γίνει στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Δεν το κάνω. Όταν ο Πρωθυπουργός. Αφού ξέρετε, δεν κάνω δηλώσεις. Ότι είστε κι εσείς Μακεδόνες. Είστε και εσείς απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό είναι κάτι δεν το οποίο λέγεται. Δεν είπε ότι είστε απόγονοι του Μεγάλου στην Αλεξάνδρου. Στην πραγματικότητα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Βεβαίως. Απλώς διόρθωσε. Αν την έχετε μπροστά σας, να τη διαβάσετε. Να μην λέτε ότι είστε εσείς μόνο οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, και εσείς μόνο Μακεδόνες. Άρα είστε και εσείς. Άρα του αναγνωρίζει ταυτότητα Μακεδονία. Αν θέλετε να συζητήσετε δυο σας. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουσα θα είναι. Σας παρενοχλήσαμε πολύ. Όχι, ενδιαφέρουσα θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Απλώς λέω ότι πρέπει να ακούτε και αυτό που δεν λέγεται. Ναι. Το ανίποτο. Δηλαδή, εμείς οι Σκοπιανοί πρέπει να καταργήσουν όλον αυτόν τον αλυτρωτισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία εν εμπιστοσύνη. Και αυτοί πρέπει να ξεφύγουν από. Από την αίσθηση ότι εμείς θέλουμε να τους διαλύσουμε. Είναι δύο αισθήματα που είναι μάχη ταυτότητας. Όμως το κύριο είναι ότι δεν πρέπει να νιώσουν ότι εμείς τους πιέζουμε, δηλαδή να μην αισθανθεί η κοινή τους γνώμη ότι κάτι που θέλουμε στη διαπραγμάτευση να το πάρουμε, μας το δίνουν για να τους κάνουμε δημόσιες πιέσεις. Θέλουμε να ξεφουσκώνει η πίεση ή δημόσια πάνω τους και να μπορούμε να συζητάμε εν ησυχία. Και θέλω να κάνω μια γενικότερη δήλωση για το θέμα των Σκοπίων και της Αλβανίας. Οι διαφορές μας με τα Σκόπια είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά την ταυτότητα των ανθρώπων, όσον αφορά το ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Αφορά ζητήματα αυτά που οι Αμερικάνοι λένε πολιτιστικούς πολέμους, πολιτιστικούς αγώνες. Δεν αφορά όμως γεωπολιτικά ζητήματα χωρίς τον αλυτρωτισμό. Η διαφορά ανάμεσα στη Φύρομ και στην Αλβανία είναι ότι τα προβλήματά μας, παρόλο που στο θυμικό μας, στο συναισθηματικό μας κόσμο είναι πάρα πολύ ισχυρά, είναι σχετικά μικρότερα με τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία. Πρέπει κάπως. Θεωρείτε ότι είναι ο αλβανικός εθνικισμός και επικίνδυνος. Όχι, με την Τουρκία. Με την Τουρκία. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα και οι δυνατότητες αυτών των κρατών να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά και η πρόθεσή τους, θα έλεγα, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή η πρόθεσή τους και πρέπει να την υπογραμμίσουμε, είναι άλλης κατηγορίας από τη σχέση μας με τον κύριο Καμένο. Δεν μας είπατε. Για τον κύριο Καμένο, σας λέω μόνο το εξής. Έχουμε μόνο 5 λεπτά.
Είναι σε κρεμότητα οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του κ. Πάνου Καμένου, το έβαλε ο Νίκος ο Μελέτης. Αυτό που ερωτώ είναι σήμερα, αν εγώ. Επειδή ο κ. Καμένος έκανε μια δήλωση, δεν πρόκειται να συνενέσει σε όνομα το οποίο θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία και ότι μένει στην απόφαση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ως αρχηγός κόμματος. Ναι, θέλω να πω, αυτό δυσκολεύει τη διαπραγμάτευση σας και ο διαπραγματευτή. Και δεύτερον, αν καταλήξουμε σε ένα όνομα που εκ των πραγμάτων θα είναι μια σύνδετη. Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Και θα είναι αργά όμνες, θα είναι μεγάλο. Να σας πω, το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν το συγκαλεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Το συγκαλεί ο Πρόεδρος μετά από αίτημα, φαντάζομαι, του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη και θα το δουν και οι νομικοί, θα το δει και ο ίδιος ο Πρόεδρος, αν χρειάζεται, πώς χρειάζεται, πότε χρειάζεται να συγκληθεί διάσκεψη των αρχηγών. Το δεύτερο είναι ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή, ακόμα και αν η Νεοδημοκρατία κάνει αυτό το θεατρινισμό, ότι συμφωνεί με τη λύση, αλλά δεν θέλει να την ψηφίσει λόγω των ανέλη. Διότι μια τέτοια τοποθέτηση τους κάνει εξάρτημα ενός μικρότερου κόμματος με πολύ ενδιαφέρουσα προέκταση. Και επίσης νομίζω. Βλέπετε μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία δηλαδή. Γι' αυτό το ζήτημα, ναι. Θα υπάρχει η πλειοψηφία. Διαφορετική από τη σημερινή. Όχι, δηλαδή, τώρα πώς το βλέπετε, κύριε Υπουργέ. Κάποιοι θα παίζουν τους πατριώτες και κάποιοι τους μειοδότες. Δηλαδή, όχι, να σας πω κάτι. Θα δώσετε το δικαίωμα στον κύριο Καμένο να διαφωνήσει. Ακόμα, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει τη ρετσινιά. Ακόμα και αν απέχουν κάποιοι. Με συγχωρείτε. Εξαρτάται το πώς θα λυθεί. Με συγχωρείτε. Εγώ, αυτό που χρειάζεται η Βουλή είναι μια πλειοψηφία βουλευτών. Όχι μια πλειοψηφία κομμάτων. Και μια πλειοψηφία ευθύνης. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει ευθύνη είναι πλειοψηφία. Υπό συνθήκες δε, θα έλεγα ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του μπορεί να είναι πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, εφόσον κάποιοι θέλουν να απέχουν ή δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν. Κάτι τέτοιο μπίζω, το θέμα δεν μπορεί να, να λυθεί με τέτοιες διαδικασίες, κύριε Υπουργέ. Ούτε μπορεί να μένει άλυτο ένα ζήτημα γιατί κάποιοι παίζουν με το μέλλον της χώρας. Ακούστε, εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που ήρθαμε να λύσουμε προβλήματα. Αν ο τρόπος που τα λύνουμε αντιστοιχεί στα συμφέροντα τα μακρόχρονα της χώρας, στα συμφέροντα σταθερότητας της περιοχής και είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Λέω ξανά ότι μην σας πιάνει ο φόβος και τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος. Εγώ πιστεύω. Είναι μια πολιτική εκτίμηση, αν μπορεί να υπάρχει μια πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει. Με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αυτό λέω. Α, δεν ξέρω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπατε πριν. Μπορεί να είναι μια τέτοια πλειοψηφία. Όχι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα θα υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό εκτιμώ εγώ πολιτικά. Δεν είπα εγώ ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία εντός ή εκτός. Είπα ότι θα έχει όμως ένα ενδιαφέρον αν η Νέα Δημοκρατία πει ότι είναι υπέρ της λύσης, αλλά δεν το ψηφίζει για κάποιους άλλους λόγους. Αυτό δεν ισχύει. Το θέμα της ευθύνης για το κυβερνητικό εταίρο όμως. Με 151 θα είναι κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι το θέμα ευθύνης δεν είναι πρώτη στο μέλλον. Ακούστε να σας πω. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος σε ζητήματα που τα θεωρεί θεμελιακά να τοποθετείται. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Καμένο πώς τοποθετήθηκε. Έχω διαβάσει με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις του σε όλη την πολιτική του διαδρομή, καθώς και τις τάσεις του σε όλες τις ψηφοφορίες που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Θα δούμε αν η κυβέρνηση θα θελήσει να παρακαλέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλέσει μια σύνοδο των αρχηγών. Θα δούμε την τοποθέτηση που θα έχουν όλοι στη σύνοδο των αρχηγών και θα δούμε πόσο θα δεσμεύονται ή όχι από μια τέτοια. Θέμα δημοψήφισμα για μας δεν μπαίνει. Αυτό πώς το εννοείτε τώρα. Δεν ξέρω, επειδή τα Σκόπια θα κάνουν δημοψήφισμα. Ας τα κάνουν πρώτα και μετά να με ρωτήσετε. Δεν το αποκλείεται. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο εγώ θα πω στους Σκοπιανούς ότι το ένα μέτρο δεν θα έχει και το αντίμετρο του. Μάλιστα. Όλα αυτά που περιγράψατε μπορεί να σε βγουν. Αυτό νομίζω ότι είναι η είδηση. Δεν είπα ότι θα γίνει δημοψήφισμα. Μην το πλέξετε αυτό. Αν κάνουν, θα κάνουμε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ότι μπορεί. Ότι κάθε ούτε είπα μπορεί. Είπα ότι δεν το συζητάω αυτό το θέμα όσο περιμένω να δω αν θα κάνουν δημοψήφισμα ή όχι. Γιατί να τοποθετήσω. Όλα αυτά που περιγράφουμε, κύριε Υπουργέ, είναι πιθανό πλέον μέσα στο 18 να συμβούν. Ακούστε να σας πω. Γιατί δημιουργείται μια αισιοδοξία ότι μέσα στο 18 θα λύσουμε το Σκοπιανό. Θα ήταν καλό να το λύσουμε, αν θέλετε τη γνώμη μου, και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που δείχνουν ότι μπορούμε να το λύσουμε. Εάν δεν το λύσουμε το 2018, το 2019 δεν λύνεται. Γιατί δεν λύνεται το 2019? Γιατί είναι έτος προεδρικών εκλογών στο πρώτο μέρος του χρόνου
και κοινοβουλευτικών εκλογών μετά από το καλοκαίρι στην Αθήνα του 2019, στην Ελλάδα του 2019. Κατά συνέπεια το 2019 θα φύγει και θα πάμε στο 2020. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβάλουμε εκεί που μπορούμε να λύσουμε κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι θα είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Μια σωστή, όχι μια βλαπτική, όχι μια σάπια, μια σωστή, ορθολογική, εθνικά ωφέλιμη λύση στο πρόβλημα, στα όποια προβλήματα υπάρχουν με τη γείτονο χώρα μας που είναι η πρωτεύουσα, τα Σκόπια, αυτή είναι που αποκαλούμε ως Σφύρο. Νομίζω ότι η ευθύνη της είναι, αν βρει ένα παράθυρο για να λύσει αυτό το πρόβλημα, να το λύσει. Και το λέω αυτό διότι ακούω από τη Νέα Δημοκρατία, για να μείνω και στα προηγούμενα ερωτήματα, πώς θα τα βρείτε με τον Καμένο κλπ. Ποιο κόμμα το λέει αυτό? Το κόμμα που δεν τα έλυσε λόγω Σαμαρά στην αρχή, και όταν έμεινε και χωρίς το Σαμαρά δεν τα έλυσε επειδή υπήρχε η Τριανδρία Εύερτ, Κανελόπουλου και Δήμο. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τελειώνουν. Η χώρα δεν μπορεί να είναι όμοιρος καταστάσεων από το παρελθόν. Και όσοι μας κάνουν κριτική ή μας βλέπουν καχύποπτα επειδή θέλουμε να το λύσουμε, πρέπει να θυμούνται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για τη χώρα θα ήταν πολύ καλύτερα να το είχαμε λύσει το 1992, και οι δυνάμεις που μας καλούν και μας ζητούν το λόγο είναι αυτές που δεν πήραν την ιστορική ευθύνη να το λύσουν, γιατί ταλαντεύτηκαν με τον έναν και με τον άλλον. Και δεύτερον, ότι η χώρα και αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στη διαπραγμάτευση του Κυπριακού ότι το εθνικό συμφέρον τα βάζει πάνω απ' όλα. Συνυπολογίζει τη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Το πακέτο Πινέιρο, να εικάσω, είναι ένα μοντέλο με την όποια εξειδίκευση αλλά μπορεί να έχει σήμερα. Τότε, αν είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα, με τον έναν ή άλλο τρόπο, εγώ δεν λέω με το πακέτο Πινέιρο, υπήρξαν και άλλες προτάσεις μετά, γνωστές, την ίδια εποχή, 92-93-94, τις οποίες αν τις είχαμε μορφοποιήσει σε έναν συμβιβασμό εκείνη την εποχή, η Ελλάδα θα είχε γλιτώσει από τη σπατάλη πολλών διπλωματικών και άλλου είδους δυνάμεων στη διεθνή κονίστρα. Είναι το έργα όμνες κόκκινη γραμμή για σας να πάει πακέτο με το όνομα ή θα πάνε χωριστά? Για μην σας πω τη διαπραγματευτική μου τακτική, να σας πω την άποψή μου ως ακαδημαϊκός. Μάλιστα. Κι άντε και αυτό. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία και εδώ και στο εξωτερικό για την παγκοσμιοποίηση. Και είμαι από τους πρώτους που ασχολήθηκα στην Ελλάδα. Πιστεύω ακράνταχτα και το έχω πει σε κάθε διεθνή συνομιλητή, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχουν πια τα αυτόνομα, τα καθαρά εσωτερικά χαρτιά. Δηλαδή, τι διαχώριζε παλιά έναν πολίτη στις εσωτερικές του μετακινήσεις από τις εξωτερικές? Για τις εξωτερικές είχε το διαβατήριο. Για τις εσωτερικές τι είχε? Την ταυτότητα. Σήμερα δεν ταξιδεύουμε σε 40 χώρες με την ταυτότητά μας? Πώς μπορώ να πω εγώ ότι εντάξει το διαβατήριο θα έχει αυτό το όνομα, αλλά η ταυτότητα άλλο, όταν η ταυτότητα τη χρησιμοποιώ αντί διαβατηρίου? Ή πώς παραδείγματος χάρη θα πω ότι είναι εσωτερικό χαρτί το δίπλωμα πτυχίο ενός πανεπιστημίου μιας χώρας, όταν το 80% των φοιτητών της κάνει αίτημα να πάει σε πανεπιστήμια για να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό? Τώρα δικαίως ο Κουτάκης θα πει ότι θα εικάσει ότι δεν είναι κόκκινη γραμμή το έργο όμως. Αυτό είναι συμπέρασμά σας. Κύριε Υπουργέ μου, το ταμπελάκι που θα έχει ο Σκοπιανός στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ανεξάρτητα θα λέει ταυτότητα ή το διαβατήριό του, θα είναι τη συνταγματική του ονομασία όπως είναι σήμερα ή η ονομασία που θα συμφωνήσει? Δεν είναι συνταγματική του ονομασία όπως είναι σήμερα. Λέω. Φυρώμηνο. Ακούστε να σας πω. Και τελειώνουμε. Οι ίδιοι οι Σκοπιανοί θεωρούν ότι το Φύρομ έχει κάτι το ρατσιστικό πάνω του. Ναι. Είναι έτσι το αισθάνονται. Μπορεί να έχουν και τα δικιά τους. Έτσι σου λέει, τι είμαστε εμείς, κάποιοι πρώην, δεν ζούμε, δεν είμαστε υπαρκτοί. Άρα δεν νομίζω ότι θέλει κανείς στα Σκόπια να διατηρήσει αυτό το όνομα. Και επίσης θέλω να πάρετε υπόψη σας ότι εμείς έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντί τους όσον αφορά τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτοί έχουν και 142 αναγνωρίσεις από τρίτα κράτη. Και αν πάρετε το διεθνή τύπο, τους λένε Μακεδονία. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε συμβασμό και λύση κάνουμε, θα υπερβαίνει αυτή τη σημερινή πολύ αρνητική όσον αφορά την κρίση ονόματος. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα θέλατε να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με τη νέα ονομασία? Είναι δεσμευμένοι όλοι στον ΟΗΕ ότι στη συμφωνία που θα κάνουμε
θα ιωτηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΗΕ. Και όλα τα κράτη που έχω μελετήσει, δεν έχω μελετήσει του Ειρηνικού κάτι μικρά κράτη κλπ. Στη συμφωνία αναγνώριση που κάνανε στη Φύρο με το συνταγματικό τη όνομα, λένε ότι αυτή η αναγνώριση γίνεται εσότου υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα σε εκείνο το κράτος και στο ελληνικό, του οποίου τη συμφωνία, το όνομα που θα προβλέπετε, θα υιοθετήσουν. Δηλαδή είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο και για μας να βρούμε ένα συμβιβασμό. Θέλω να πω κάτι. Ο πληθυσμός, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού της γείτονας χώρας και μέσα Σκόπια και οι δύο κοινότητες, η αλβανική και η σλαβομακεδονική, θέλουν και αγαπάνε την Ελλάδα. Υπάρχει μια τρέλα στα Βαλκάνια. Την είχα κουβεντιάσει στο Πανεπιστήμιο των Τυράννων. Ξυπνάει ο άλλος, ακούει ελληνική μουσική, χοροπηδάει, του αρέσει. Και μετά αφού ντυθεί ρίχνει και ένα άι στους Έλληνες. Μετά πάει έξω, πίνει έναν ελληνικό καφέ, τον απολαμβάνει, λέει τι ωραία θα τα λάμουν στη Θεσσαλονίκη και όταν το τελειώσει μας βρίζει γιατί δεν αγαπάμε τη χώρα του. Μετά πάει το μεσημέρι, τρώει ένα σουβλάκι, αλλά γκρέκο σουβλάκι, τι ωραία που είναι η Ελλάδα, τι ωραία θα τα λάμουν και σε κάποιο ελληνικό κέντρο και τα ξανακώνει στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι ζουν μια μεγάλη αντίφαση, μια σύγκρουση ταυτότητας, στην οποία εμείς πρέπει να την κινήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε τσακωμένοι, να μην μιλιόμαστε και να μην μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό με αυτό το λαό που έχει και υπέροχες πλευρές σαν λαός. Έχει πάρα πολλά κοινά ακούσματα με εμάς, τη μουσική του, του τρόπο ένδυσής του. Αγοράζουν όλοι στη Θεσσαλονίκη, είναι από τους καλύτερους πελάτες των καταστημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κοιτάζω έχουν φιλική διάθεση προς την Ελλάδα, αλλά το ρολόι δεν έχει με εμάς. Πρέπει να με ξανακαλέσετε, κύριε Κοντρότση. Λοιπόν, αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Υπερεύημεν κατά 20 λεπτά την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, δέσμευση ότι θα την κάνουμε σύριαλ αυτή τη συνέντευξη. θα κάνουμε και δεύτερο μέρος. Όμως, συζητάτε αποζημιώσεις για τις αλβανικές περιουσίες που είναι υπόμεση εγγύηση. Το κύριο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε θετικά είναι η εμπόλεμη κατάσταση. Οι νομικές συνέπειες θα ρυθμιστούν σε μια ειδική διαδικασία. Θα είναι προεδρικό διάταγμα, κύριε Υπουργέ, αυτό? Κατά την πρώτη μου προσέγγιση, το διάταγμα με το οποίο κηρύττηκε ο πόλεμος από την Ελλάδα στους Αλβανούς ήταν με βασιλικό διάταγμα. Υπάρχουν δύο νομικές ερμηνείες. Η πρώτη που εγώ είμαι πλησιέστερα με την νομική μου σκέψη ότι είναι το αντίστοιχο του βασιλικού διατάγματος είναι το προεδρικό διάταγμα και υπάρχει μια δεύτερη ερμηνεία η οποία κατά γνώμη μου δεν είναι τόσο ορθή αλλά θέλει συζήτηση όταν έρθει η ώρα της που λέει ότι το βασιλικό διάταγμα ήταν σε εποχή που δεν υπήρχε βουλή και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να υπάρχει κοινοβουλευτικό διάταγμα. Άρα, τώρα που υπάρχει βουλή, να το κάνουμε. Αλλά δεν αντιστοιχεί η βουλή στο βασιλικό διάταγμα, αντιστοιχεί το προεδρικό. Είναι δύο απόψεις νομικές. Όπως πάντα, εγώ θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσες. Επειδή έθεσες ένα θέμα που δεν απαντήθηκε, εγώ θέλω να σου δώσω την τελευταία ερώτηση για να έχουμε και αυτό το θέμα που αφορά την επικαιρότητα και κανείς να μην μας κατηγορήσει ότι δεν το ρωτήσαμε τον Υπουργό. Άρα έχω και εγώ τη δυνατότητα απάντησης. Ναι, βέβαια. Προφανώς. Δεν θα μείνει εκκρεμής η ερώτηση. Το θέμα του κυρίου Καμένου. Πρώτον, το θεωρείτε ότι, δεν υπάρχουν ευθύνες. Το Σαουδική Αραβία λέμε. Το Σαουδική Αραβία είναι των εξοπλισμών. Δεύτερον, όντως έχουν πάει όπλα από την Ελλάδα στους που έφτασαν στον ISIS. Ακούστε, αυτό με τα όπλα που φτάζουν στους τρομοκράτες δεν το ξέρω, αλλά απορώ γιατί ρωτάτε εμένα. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία που μας καταγγέλει λέει ότι φτάσαν το 2011 και το 2014. Όσο θυμάμαι, χωρίς να έχω κάνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δηλαδή είναι τρομερό. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και καταγγέλει για πράξεις που γίνανε στην εποχή της. Και ζητάει από εμάς να τις απαντήσουμε. Αν γίνανε και γιατί γίνανε. Δεν ξέρει εκείνη τι έκανε στην εποχή της. Δεύτερον, όσον αφορά τον κύριο Καμένο, ξέρετε, καμιά φορά οι Τούρκοι έχουν έτσι μια αγωνία απέναντί τους. Και ο Μεύλο το είπε και στη συνέντευξη τύπου που κάναμε στην Άγκυρα τον Οκτώβριο, στο πρόσφατο ταξίδι μου. Ήταν και ο κύριος Μελέτης εκεί. Και είπε, ο Νίκος μου λέει πάντα ότι είναι όμως μια πολύ εξαιρετικά καλή παρέα και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Για τον Καμένο. Για τον κύριο Καμένο. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Καμένος αποτελεί πεδίο συνεχών επιθέσεων από την αντιπολίτευση, διότι πιστεύει ότι αν τον πιέσει πάρα πολύ, μπορεί να κάνει ένα ρήγμα στην κυβέρνηση και ότι θα δημιουργήσει μια έτσι αρνητική παράσταση για τον κύριο Καμένο και στον κύριο Καμένο προσπαθεί να κολλήσει και εμένα.
Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Και την επόμενη φορά να κουβεντιάσουμε αυτό, τα αλβανικά κλπ. Ήμουν στη διαπραγμάτευση με τους Αλβανούς στην Κρήτη. Τελειώσαμε το Σάββατο, ήταν 11 του μήνα, πολύ αργά, 2-3 ώρα το πρωί αν θυμάμαι, και ξεκινήσαμε την άλλη μέρα πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε να πάω στις Βρυξέλλες εγώ. Και ξεκινήσαμε στις 7 η ώρα, δεν είχα δει καμία εφημερίδα. Μπήκα στο αεροπλάνο και έτυχε να πέσει πάνω μου μια εφημερίδα, Τα Νέα. Η οποία η εφημερίδα Τα Νέα είχε βγάλει ένα email του προξένου της Ελλάδος, του κύριου Κλουβάκου, στο οποίο έλεγε ιδού το σκάνδαλο, όλοι το ξέρουν, όλοι τα ξέρουν εξ αρχής. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν το είχα διαβάσει ποτέ με αυτό το email. Όπως και πολλά άλλα δεν κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, και ζήτησα λοιπόν από την πρεσβεία στο ΡΙΑΤ να μου στείλουν όλα τα έγγραφα. Δεν μου τα στείλαν όλα, γιατί δεν μου στείλαν τα email. Ζήτησα να μου στείλουν και τα email και είχε το εξής εκπληκτικό για υπάλληλο του Υπουργείου. Δεν θα κάνω άλλη κρίση. Δεν απευθυνόταν και αυτό όπως και άλλα έγγραφα προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν απευθυνόταν προς την αρμόδια διεύθυνση την Α6 που είναι για τη Μέση Ανατολή. Και δεν απευθυνόταν σε μένα. Αλλά. Απευθυνόταν απλώς ένα συνταγματάρχη με το οποίο έκανε προσωπικές συζητήσεις. Δεν μπορεί λοιπόν email που πηγαίνανε. Εδώ έχω το ένα email, μάλιστα επειδή. Έχει εδώ, άμα δείτε, να σας το δώσω, κύριε αντισυνταγματάρχα. Έναν αντισυνταγματάρχη έχει που είναι WQSUE2LP. Έχει ένα. Ναι, αυτό που το αποδίδετε. Αυτό δεν το αποδίδω πουθενά. Απλώς θέλω να σας πω, έχοντας δει αυτά τα έγγραφα και όλα τα υπόλοιπα, έχω καταλήξει ότι ο κύριος Καμένος δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, με τον τρόπο που τον βλέπει η αντιπολίτευση. Και έχω καταλήξει ότι υπάρχουν και ζητήματα, θα το πω αυτό και δεν θα ξαναεπανέλθω, ελπίζω ποτέ, και εσωτερικών διαδικασιών στην ίδια τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, τα τηλεγραφήματα που πήρα από τον κύριο πρέσβη και μάλιστα μου έλεγε τρομερή πηγή. Τον κύριο Πολυχρονίου. Τον κύριο Πολυχρονίου, τρομερή πηγή εντός της Σαουδικής Αραβίας κλπ. Διαπίστωσα ότι προέρχονται από έναν Έλληνα ο οποίος δεν έχει καμιά τρομερή σχέση με αυτή την πηγή. Διότι επιτρέψτε μου, επειδή παρόλο που σε ενοχλεί πολλούς, είμαι πολύ σοβαρός άνθρωπος, ρώτησα όλους τους αρμόδιες και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ξεκίνησα ρωτώντας τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, γιατί πολλοί μου λένε γιατί δεν τον καλέσατε. Ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας, και αυτά είναι εγγράφος υπάρχουν στο Υπουργείο, απάντησε ότι εμείς ως Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά και δεν ανακατευόμαστε με αυτά. Φανταστείτε τι θα έλεγε η ελληνική αντιπολίτευση. Αυτό το απάντησε ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας. Πήρα τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, μου είπε δεν έχω ιδέα για το ζήτημα και μετά κινητοποίησα όλες τις άλλες δυνατότητες που έχουμε σαν Υπουργείο Εξωτερικών και είχα τη διαβεβαίωση ότι καμία σοβαρή και ειδική σχέση δεν υπάρχει με αυτόν τον κύριο και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν θα είχαν λυθεί το όνομα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, αυτό λέμε. Δεν θα είχαν λυθεί τα προβλήματα αν είχατε τις απευθείας αυτές επαφές πριν χρειαστεί ο κύριος Κλουβάτος ή ο κύριος. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να έχω απευθείας επαφές με οποιονδήποτε. Όταν είχε τεθεί το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα αυτό τέθηκε και το είδα να τίθεται πρώτη φορά στις 11 του Νοέμβρη με ένα email το οποίο δεν απευθυνόταν. Όχι σε μένα. Ας πάει το παλιάμπελο που δεν ήταν σε μένα. Καθόλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως και πολλά έγγραφα, τα 2/3 των εγγράφων αποτελεί μια υλογραφία ανάμεσα στην πρεσβεία και σε στρατιωτικούς του Υπουργείου. Τώρα πάντως την απόφαση θα την πάρετε πίσω, γιατί είδαμε και το Ευρωπαϊκό. Εγώ δεν έχω καμία απόφαση. Το Ευρωκοινοβούλιο για να πάρω πίσω. Και το Ευρωκοινοβούλιο πήρε Σκορή, πήρε δεν, έχω απόφαση για να την πάρω πίσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών εμπλέκεται από δύο πλευρές. Αφήστε με. Το Υπουργείο Εξωτερικών εμπλέκεται από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι που δίνει την έγκριση να γίνει εξαγωγή. Την έγκριση αυτή δεν τη δίνουμε αυτοτελώς εμείς. Τη στέλνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης και τη δίνει. Και κλείνουμε σε αυτό. Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ κρίσιμο σημείο. Πάντα ρωτάμε μήπως πρέπει η ΕΕΠ να εξετάσει αυτή την εξαγωγή. Είναι κακό που βγήκε στη φορά αυτό. Είναι στανταρισμένη, καθιερωμένη διαδικασία που δεν περνάει από τον Υπουργό. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια διευθύντρια στο άλλο Υπουργείο απάντησε ότι δεν χρειάζεται. Και εκεί έκλεισε η υπόθεση για μας. Πότε ξανάρχεται σε εμάς. Έχει σημασία. Ξανάρτησε εμάς μόνο σε μια περίπτωση. Εάν υπάρχει συμφωνία μακράς διαρκείας. Δηλαδή πρέπει να είναι διακρατική συμφωνία που να ισχύει από σήμερα μέχρι τότε. Αν είναι μια συμφωνία όπως η εξαγωγή όπλων
που δεν μας αφορά εμάς, τότε δεν περνάει από εμάς. Άρα από εμάς πέρασε μόνο αυτή η διαδικασία η οποία περνάει σε χαμηλό επίπεδο. Για να με σαφείς. Και δύο διευκρινήσεις να σας δώσω. Ναι, γιατί κινδυνεύουμε να δώσουμε τις σκυτάλιες στην πρωινή ζώνη. Πολύ ωραία. Στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και στη Μέρη την Πολάλη. Έχει μια σημασία όμως. Λοιπόν, κατηγορήθηκε ο Καμένος ότι είναι πλαστά τα έγγραφά του. Και η έκκληση, εγώ δεν, όσο είδα, η έκκληση έγινε σε δύο αρχές. Πρώτον, ότι η συμφωνία που έχει δεν είναι ίδια με τη Σερβία. Μα ο καθένας στις διεθνείς σχέσεις ξέρει ότι οι διακρατικές συμφωνίες δεν είναι η μία αντιγραφή της άλλης, αλλά είναι διαφορετικές οι φόρμες που χρησιμοποιεί κάθε κράτος. Και δεύτερον, ότι δεν υπήρχε επικύρωση των υπογραφών των στρατιωτικών της Σαουδικής Αραβίας. Και ψάξτε, θα δείτε, είναι με βάση τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης και των οδηγών προξενικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν δικαιούται ουδής προξενικός να κάνει βεβαίωση και επικύρωση υπογραφών ξένων, γιατί δεν είναι δικιά του δουλειά, εκτός αν αυτός ο ξένος αν είναι μέλος οικογενείας Ελλήνων, δηλαδή παντρεύτηκε κάποιος ή κάποια Ελληνίδα ή Έλληνα. Δηλαδή μιλάμε εδώ, λέγονται φρικτά πράγματα, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν είναι ένα δικηγορικό γραφείο η εξωτερική πολιτική. Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές και υπάρχει το διεθνές δίκαιο βάσει το οποίο γίνονται. Πανώλη, με σένα απευθύνομαι. Ναι. Με τόση πλάτη που είπε ο Υπουργό Εξωτερικών στον Υπουργό Άμυνα. Αυτό είναι αλήθεια. Και ανταπόδοση στο Σκοπιανό. Νομίζω ότι μα το φύλαγε για το τέλο. Όχι, την ερώτηση που κάνατε εσεί στο τέλο. Ήταν νομίζω πολύ καθαρό το θέμα αυτό που έβαλε ο Βασίλη Κουρή. Έχω κάνει πολλέ συζητήσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια με τον Νίκο τον Κοζιά. Πάντοτε, Νίκο, Βασίλη, Μανώλη, νομίζω θα συμφωνήσετε, πάντοτε ξεκινάς να κάνεις μια συζήτηση μιας ώρας και καταλήγεις ή κινδυνεύεις να καταλήξεις να μπορείς να συζητάς τρεις μέρες. Υπό την έννοια αυτή, θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν απόψε εδώ. Είναι δύο, τη νύχτα. Μόλις η εκπομπή γίνει 11. Μπράβο, Νίκο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και όταν έκανα μάθημα που είναι το αγαπημένο μου επάγγελμα, δεν τελειώναμε ποτέ συνόρμα. Τράβαγε με τις ώρες. Τα τρία ώρα γινόντουσα πεντάωρα, τα τετρά ώρα εξάωρα. Νίκο Μελέτη, Βασίλης Κουρή, Μανώλη Κωτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια απόψε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την